Είναι πολύ χρήσιμο να βλέπεις να δημιουργείται ένας όμιλος παιδιών που δεν είναι σε ιδιωτικό σχολείο, είναι σε δημόσιο σχολείο. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τον καθηγητή τους, με τη βοήθεια όλων των καθηγητών και των διευθυντών των γειτονικών σχολείων, των γονιών, του συλλόγου, του διευθυντή που ήταν εδώ από την περιφέρεια, ασχολείται με ένα θέμα φυσικής και δημιουργεί σε μέρες που η δημιουργία είναι καταδικασμένη στον πύρτο εξώτερο. Που δεν κακομοιριάζει, δεν κλαίγεται, αλλά δημιουργεί. Και από αυτή την πλευρά, από το Πανεπιστήμιο, είμαστε πάντα κοντά σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας. Το μέγεθός του, το οποίο είναι ένα μέρος της αυλής, οι μαθητές θα το περπατάνε, θα το βλέπουν, θα το παρατηρούν και θα βλέπουν την ώρα. Ταυτόχρονα έχει αρκετά στοιχεία που θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα μάθημα αστρονομίας για οποιαδήποτε τάξη δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου το επισκεφθεί. Δηλαδή μπορούμε να το συνημερώνουμε και είναι η πρόθεσή μας και σκοπός μας στο μέλλον να το επισκέπτονται μαθητές από την πόλη και από άλλες περιοχές. Να το βλέπουν και να του εξηγούμε τι γίνεται ακριβώς με το ηλιακό ρολόι. Είναι σαν ιδέα. Ήταν μια ιδέα που είχαμε στην αρχή τη χρονιά. Μάλλον και ο Μπλατσής την είχε. Και καταφέραμε όλοι μαζί να την υλοποιήσουμε. Ξεκίνησαμε με διάφορες μετρήσεις για τις μοίρες και όλα αυτά, ώστε να γνωρίζουμε πώς να μετράμε την ώρα, ανάλογα με το πώς πέφτει η σκιά του στήλου. Και ξεκινήσαμε αρχικά με τα πρακτικά. Μετά τις μετρήσεις ξεκινήσαμε να σκάβουμε, να κάνουμε το χαμαλίκι που λέμε στην ουσία. Ύστερα, εντάξει, δεν δουλέψαμε ακριβώς εμείς γιατί χρειαζόταν μπετά και όλα αυτά. Οπότε είχαμε τους χορηγούς, τους οποίους ευχαριστούμε. Και σιγά σιγά έγινε όλο αυτό που βλέπετε. Είναι η δουλειά 2 ετών, σχεδόν 2,5.